Γεια σου Γιώργο. Καλώς ορίζετε σε ακόμη ένα live του Αλεξάνδερ Κόλετζ. Γεια σου Αγγέλη. Τι κάνεις, πώς νιώθεις. Είμαι ωραίος. Όχι. Θα βάλω φανελούα σήμερα, πώς σε αρέσει και εγώ το στήλι. Και φανελούα, από μέσα. Ναι. Έτσι είναι, εσείς είναι designers. Μέσα από Εσείς είναι designers, έτσι είναι το artistic, είναι το διαφορετικό. Προσπαθείτε να... σήμερα, τι. Τι. ήταν Σήμερα δεν έχουμε το συνηθισμένο μας πρόγραμμα, δεν έχουμε σχολείο. Αν και μια γενεαρή. <laughs> 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 Σήμερα έχουμε μια γνώριμη στο Alex Web Radio, την Αγγελική Ναθανασιάδη. Γεια σου Αγγελική. Γεια, γεια σου Γιώργο, γεια σου Άγγελε. Παραθυράκι είναι εμείς. Φανούμαστε <laughs> μακριά. Ε. Δεν μου γαμνίζεις, είσαι καλά. Είμαι καλά. Σίγουρα. Προσπαθείς. Ναι. Προσπαθείς. <laughs> Προσπαθεί. <laughs> 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 βλέπω έτσι... Πόσο ανεπιθύμηση oh. πο, να έρθει, Ζαμέ? Από το Δεκέμβρη. Πόσο ανεπιθύμηση από το Δεκέμβρη. Από το Δεκέμβρη, Από το hey, Δεκέμβρη yeah. είναι ο συνάρτη. Πεθυμίζεσαι όμω. Εννοείται. Θέλω να από το ραδιο. Δεκέμβρη. Βεβαίω θέλω. Ε. Χρόνο δεν έχω. Εντάξει, να ζω μετά. Είμαστε ένα νυχτή δαμέ. Οπότε θέλει. Φοκιάσει. Θέλω, θέλω. Τελμιμόρ. <laughs> λοιπόν, Ακριβώς. σήμερα το θέμα μα είναι ένα ενθέτω. Αν μπορώ να το ονομάσω έτσι. Ενθέτω. Ναι, αρέσει εγώ. Θέλω ναι. μια παρέθεση στο, στο πρόγραμμα μα για να παρουσιάσουμε τον Graphic Stories. Είμαι πολύ περίεργο να ακούσω. Το International Conference on Visual Communication. Σωστό. Σωστός. Το, 8ο, έτσι. Εντάξει, το 8ο, ναι. Επειδή το 8ο σημαίνει κάτι που έγινε θεσμό. Για να είναι το 8ο. Έγινε θεσμό, μεγάλωσε. Μας πει, <laughs> να μα πει, σε μια περίληψη πώ έφτασε στα 8. Και μετά να μα πει για το 8ο. Και το θέμα του που είναι το τόρελανε. Το Μπράβο. Συμβαίνουν στα live του. Ε, βεβαίως. Ε, <laughs> <laughs> λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσουμε με το να μας πεις λίγο τι είναι το graphic stories. Ωραία. Λοιπόν, το graphic stories ξεκίνησε δειλά δειλά στο νησί γιατί δεν υπήρχε κάποια έτσι, δράση που να φέρνει την κοινότητα των σχεδιαστών κοντά της οπτικής επικοινωνίας. Και ξεκίνησε ως συνάντηση, με μικρές δράσεις και με τα χρόνια μεγάλωσε, εξελίχθηκε, έγινε συνέδριο, πλέον διεθνές συνέδριο. Ε, ξεκίνησε το 2015 και από το 2017 έχουμε και διεθνή εκθέση αφισών που φέτος έχει φτάσει να σπάσει κάθε ρεκόρ συμμετοχών. Φτάσαμε τις 1420 συμμετοχές από 45 χώρες. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά γιατί ήσασταν από τους πρώτους φετινούς υποστηρικτές του διαγωνισμού μας, γιατί η ε, υποτροφή που δίνεται δεν είναι απλά ένα μικρό δώρο, είναι ένα τεράστιο δώρο για δύο παιδιά που θα δοθούν για να σπουδάσουν φουλ. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Άγγελο πολύ για αυτό, γιατί ήταν η πρώτη μου επαφή που το είχαμε συζητήσει. Το και... Και, το νεψέμα, <laughs> 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 και να μεταφέρει και τη συγκίνηση των παιδιών είναι τεράστιο το συνέστημα που λαμβάνεις από τα παιδιά όταν κερδίζουν και κάποιοι έκλεγαν και όλες τηλέφωνο τα παιδιά γιατί πραγματικά τους ανοίγεται μια τεράστια πόρτα <laughs> ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Λόπα <laughs> για την προσφορά και να πω παράλληλα, Όμω, ότι έχουμε και για δεύτερου νικητέ φέτος υποτροφίε από το Φρέντερικ. Έχουμε τι γραμματοσυρέ σου που δίνουν τα διεθνή βραβεία δώρα στι κατηγορίε επαγγελματιών και σπουδαστών ε, παγκόσμια. Και επίση, εκτό από το διαγωνισμό μα λοιπόν, και τι εκθέσει μα, έχουμε διαλέξει και εργαστήρια. Από πέρσι υιοθετήσαμε και μία δράση ανοιχτή για το κοινό που ήταν πολύ σημαντικό να φέρουμε όλο το κοινό κοντά με ένα διαδραστικό installation. Και η φετινή μας θεματική έχει ε, την ονομασία Tolerance, που σημαίνει ανεκτικότητα. Και είναι λίγο συγκινητικό το ότι έχει συμπέσει και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οπότε εντάξει, αυτό λίγο μα τάραξε. Oh, ε, ναι, γιατί η ανεκτικότητα αν υπάρχει δεν θα γινόντουσαν πόλεμοι. Οπότε ναι, ε, αυτή η συγκυρία με τάραξε. Φαντάζομαι ότι δεν μπορούσα να στείλω από ένα σημείο και έπειτα ούτε δηλίου τύπου για να επικοινωνήσω το συνέδριο. Γιατί λέω εντάξει, εδώ ναι. χάνεται κόσμο. Ναι, Ακριβώς. απλά είναι και μια δράση που παράλληλα όμω συμβαίνει. Οπότε δεν μπορεί να το παγώσει. Αλλά ήταν, ήμουν πολύ διστακτική. Ε, Παρασκευή λοιπόν, ξεκινάμε. Σα περιμένουμε. Εμεί δεν είμαστε τζαμέ. Εννοείται θα είστε τζαμέ. Και σαν χορηγοί, και σαν φίλοι, και σαν. Και σαν συνεργάτε άζαστε. Αφού θα αναλάβετε το πιο σημαντικό κομμάτι <σομίως> του συνεδρίου που είναι το live streaming. Yeah. <σομίως> και τα βίντεο. Σε σκέφτομαι, δεν δούλεψε τίποτα. Μην μας μα ματιάσετε εσεί που ακούτε. Η λέξη ανεκτικότητα πρέπει να είναι θετική. Υπάρχει... Διότι η λέξη ανεκτικότητα σημαίνει ανέχεια σε κάτι. Αυτό. Αντί υπά. να το αλλάξει. Είναι διφορούμενη έννοια η ανεκτικότητα. Τώρα ε... περιμένεις να δεις πολλά designs. Έχουμε δει ήδη designs τα οποία έχουμε να εκθέσουμε. 50 αφήσει που θα εκτεθούν από τι από τις αφήσει που διακρίθηκαν συν 17 από καλεσμένους σχεδιαστές. Η ανεκτικότητα όμως, όπως εμείς περάσαμε το μήνυμα, έχει το θετικό πρόσημο που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη διαφορετικότητα, στην, στον ανοιχτό διάλογο, στην ελευθερία του λόγου και της σκέψης. Δεν μπορούμε να αφημώνουμε τον κόσμο. Και αν υπήρχε ανοιχτικότητα, ακριβώ αυτό. Δεν θα υπήρχε πόλεμο ούτε μεταφορικά ούτε κυριολεκτικά. Υπάρχει βέβαια και η ανεκτικότητα με την αρνητική έννοια, την οποία προσπαθούμε βέβαια αυτή να την διώξουμε από τη ζωή μας, γιατί μετά γίνει σε θύμα. Μπορώ να κάτι άλλο. Ε, Είπατε στην αρχή ότι είχε πέραν από χίλιε συμμετοχέ στο ε, διαδίκτυο. 1420 φέτο. Πώ αξιολογούνται, πώ αξιολογηθήκαν οι επιτροπή έτσι πε μα λίγο την. Πολύ ωραία. Ε, ε, κάθε εις... χρόνο καλώ συγκεκριμένου ανθρώπου ε, που αποτελούν την κριτική επιτροπή. Και τα κριτήρια για την κριτική επιτροπή, γιατί αυτό είναι το πρώτο σημαντικό κομμάτι, είναι ότι θέλω να είναι η ε, 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 πλήρη, τέλο πάντων, από διαφορετικέ χώρε. Σίγουρα έχουμε και από Ελλάδα, έχουμε και από Κύπρο, αλλά όλοι οι υπόλοιποι ε, άνθρωποι που αποτελούν την Κρητική Επιτροπή είναι από το εξωτερικό. Περίπου 9 ή 10 είναι η Κρητική μας Επιτροπή κάθε χρόνο. Yeah. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί η Κρητική χρονο οποτε καταλαβαινεις ψηφίζει τελείως ε, ε, αντικειμενικά. Και αποκτά για αξία περισσότερη στον νικητή. Δηλαδή όταν, όταν, σε ψηφίζουν 9 άτομα και ξεχωρίζει μέσα από χιλιάδε. Ακριβώ. Σημαίνει ότι νιώθει και πιο ωραία στο τέλο τη ημέρα πέρα από το δώρο που κερδίζει, πέρα από την υποτροφία που ίσω να κερδίσει, κερδίσει ένα και, και, δύο συμμετέχοντε. Είναι πολύ πιο σημαντικό και νομίζω η αξία που παίρνει. Ακριβώ. Και είναι πολύ σημαντικό ότι είναι καταξιωμένοι αυτοί οι άνθρωποι που κρίνουν. Είναι σχεδιαστέ <laughs> παγκοσμίω φήμη συνήθω. Ε, οι βραβευμένοι, ε, κάποιοι από, αυτοί, α, από αυτούς μπορεί να έχουν περάσει ως ομιλητέ μας, οπότε την επόμενη χρονιά μπαίνουν αυτόματα στην κριτική Επιτροπή και συνεργάτες άλλοι από το εξωτερικό. Όμως είναι το σημαντικό αυτό ότι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους αυτοί οι άνθρωποι, οπότε υπάρχει πλήρη διαφάνεια. Και ε, χαίρομαι γιατί φέτο πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι από τις 50... Υπάρχει μία η οποία λέω, αυτή δεν θα έπρεπε να είναι εδώ, θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη. Είναι 50 πολύ αξιόλογες ε, αφήσει με πολύ δυνατά μηνύματα και διαφορετικά μεταξύ του. Και αυτό είναι και το ιδιαίτερο χα... του χαρακτήρα τη έκθεση. Φίλε, να σε βάλω τώρα στη συζήτηση. Ε, ναι. Γιατί είμαι φίλο σου. Λοιπόν, μιλούμε για ένα συνέδριο επικοινωνία. Έχει mm -hmm. ομιλητέ που είναι, είναι γραφίστε. Ασχολούνται με το 3D, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Σωστό. Ναι, κάθε χρόνο προσπαθούμε να έχουμε μια ποικιλία ε, έτσι, θεματική. Γιατί η οπτική επικοινωνία αφορά όλους μας. Αφορά όχι μόνο τους γραφίστες, όπως ξεκίνησε αρχικά η ιδέα του Graphic Stories, αφορά όλους τους σχεδιαστές που ασχολούνται με την οπτική επικοινωνία και αυτοί είναι επίσης 3D, 3D designers, όπως ανέφερες, είναι σχεδιαστές animation, game, ε, design, game designers βεβαίω. και παράλληλα αυτό που θέλω τόσα χρόνια να επιτευχθεί είναι η εκπαίδευση του κοινού οι ενδυνάμοι πελάτες μας. Διότι όταν θέλουμε να έχουμε καλή επικοινωνία για να δουλέψουμε με έναν πελάτη, πρέπει ο πελάτης πρώτα απ' όλα να ξέρει τι είναι το επάγγελμά μας. Τι είναι ο σχεδιασμός οπτικής επικοινωνίας. Τι περνάει. Και πλέον όλα είναι οπτική επικοινωνία. Βλέπεις ότι στα social media οτιδήποτε προωθείται mm -hmm. θέλει πέρα από αισθητική όμως και κάποια κριτήρια βάσιμα πάνω στο σχεδιασμό. Ε, και φέτος έχουμε και γραφίστες, ε, σχεδιαστές και ανθρώπους που ασχολούνται με το branding ιδιαίτερα και ως εξειδικευσή. Ε, θα έρθει ένας δικηγόρο που θα μιλήσει για τα πνευματικά δικαιώματα που είναι πάρα πολύ, τεράστιο ζήτημα πάνω στο χώρο μας. Ε, και ε, επίσης θα έρθει και ο Πιν ο γελιογράφος για να δούμε έτσι και να πιο ευχάριστο, έτσι, ε, λοιπόν. βλέμμα τη, του σχεδιασμού. Λοιπόν, Πατσινό, που σε ρωτήσα αρχικά, συμπλήρωσες μου. Αλλά υπάρχει πλάνο, εκτός από έκθεση αφήσα mm -hmm. που ένωσες τώρα, να, να συμμετέχουν, κι άλλοι π.χ. να κάνει ένα game designer ένα παιχνίδι και να αξιολογηθεί, να έχει κατηγορίες. Δηλαδή, μιλούμε ότι όλοι ου, είναι επικοινωνία. Ναι, όλα είναι επικοινωνία. Υπάρχει πλάνο να, να μπουν και τούτα μέσα σε μια φάση. Ε, το επόμενο πλάνο ήταν ίσως αν έμπαινε κάποιος διαγωνισμός για βίντεο που να επικοινωνεί τη θεματική που εμείς επιλέγουμε κάθε χρόνο, ναι. η οποία συνήθως έχει, όχι συνήθως, όλα τα χρόνια εστιάζουμε πάνω στο social design, έτσι να περνάμε κοινωνικά μηνύματα. Ε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το θέμα game design η αλήθεια είναι είναι και σχετικά καινούριο να το πω. Σαν... Είναι απλά δεν θέλω ούλα. να μπω σε ξένα μονοπάτια. Yeah. Δηλαδή αυτό θα πρέπει yeah. καλύτερα να το κάνει κάποιο άλλο διοργανωτή που ασχολείται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όπω για παράδειγμα. Και να γίνει πιο μεγάλο το graphic story. Και να γίνει και πιο. Ζητούνται συνεργάτε. <laughs> Technology based. ζητούνται συνεργάτε λοιπόν για να το δούμε για το επόμενο. Φίλα, θέλει να βάλει του φίλου σου μέσα Τι

Απλά, εντάξει, πόσα μηνύματα. Πρέπει να το καταλάβει κιόλα το μήνυμα, πάνω να σου δώσει ένα παιχνίδι. Ε, το, ενώ το βίντεο είναι καθαρά, όπω και, και η αφίσα, είναι καθαρά στημένο για να σου δώσει ένα μήνυμα. Στήνεται για να σου δώσει κάποιο μήνυμα. Άρα, ναι, ίσω το βίντεο να είναι πιο κοντά στο, στο graphics, παρά το gaming. Ε, έτσι κι αλλιώ, ένα βίντεο μπορεί να είναι επηρεασμένο από μία φύσα που να Ακριβώς. έχει δώσει κίνηση και να μπορεί Ακριβώς. να δημιουργηθεί, ένα motion graphic. Ακριβώς. βασισμένο πάνω σε ένα σχεδιασμό αφήσεως, ας πούμε. Okay. Λοιπόν, Παρασκευή. Mm -hmm. Τι Παρασκευή, ώρα? Παρασκευή, 18 Μαρτίου, στις 2 η ώρα είναι οι εγγραφές μας, 2,5 ώρα ξεκινάμε. Τόπος? Για τις διαλέξεις και τις 8 η ώρα το βράδυ είναι τα εγγένεια της έκθεσης μας, οι βραβεύσεις που θα γίνουν ε? και το διαδραστικό installation. Τόπο στο Φρέντερικ, στη Λευκοσία και το Σαββατοκύριακο έχουμε τα εργαστήριά μα, 11 με 1. Έχουμε δύο εξειδικευμένα εργαστήρια, τα οποία είναι το ένα πάνω στο branding και το άλλο πάνω στην τιμολόγηση και την αξία τη δουλειά μα, που επίση είναι ένα ευαίσθητο σημείο για να... και για εμά του ίδιου του σχεδιαστέ, αλλά και για το... του ενδυνάμει πελάτε μα, όπω ανέφερα και νωρίτερα. Προσπαθώ να το παντρέψω λίγο όλο αυτό το κομμάτι <συσκλή> του, <συσκλή> του Λέει, δηλαδή, ποιο είναι τίποτα. το κοινό. Ένα λόγο του μεσάνου στον Όλυν πάντα. ένα λόγο θα το κάνει Δυστυχώ αυτό. Κρατώ το τίτλο που είπε για την κοστολογική σου, σου πω, συνέχισε. Δυστυχώ βλέπουμε ότι η αξία τη δουλειά μα δεν ανταποκρίνεται πάντα με βάση το τι προσφέρουμε. Και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ το θέμα παζάρι στην δική μας ειδικότητα. Ισχύει, ισχύει σε πολλέ ειδικοί. Όχι μόνο σε εμά. Ε, στον κλάδο του, και σε άλλου ε, κλάδου. Σε όλου του κλάδου ισχύει ε, αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να βγουν τα πράγματα λίγο στη θέση του και να καταλάβουμε ότι μέσα από το σχεδιασμό, ε, πέρα από το κοινωνικό σχεδιασμό που είπα πριν, για να μην εστιάσουμε μόνο την προσοχή μα εκεί, αυτό που κάνουμε είναι να σου πουλάμε το branding σου, να που πουλάμε το προϊόν σου. Και να πουλάμε... Στο κάτω, κάτω είναι οι σου. Ακριβώ. <laughs> και είναι <laughs> οι ώρε σου. Και γίνεται μελέτη, δηλαδή το σφάλμα που γίνεται να λέμε ότι. Και τι κάνει ένα σχεδιαστή, ζωγραφίζει. Ή τι κάνει, πατάει ένα κουμπί και γίνονται όλα μόνα του. Μακάρι να γινόταν έτσι και εμεί θα ήμασταν πλούσιοι τώρα. Να μένει ένα πιο. Παρακαλώ. Να μένει από τη συζήτηση που είχε ο Χρήστο με τον Χρήστο. Ξεκινήσαμε μια νέα σειρά podcast με τον καθηγητή μα, τον Χρήστο Αβραμ, καθηγητή φάσιον. Και ο πρώτο του καλεσμένο ήταν ο Χρήστο Θεοδόρου, motivational speaker. Και είπε για την αξία του μπραντ. Και είπε ότι είναι η αξία σου, κοστολογάς την αξία του μπραντ και το όνομα. Και αν δεν θέλει ο άλλος ή ας σου αρκέψει, τη. κρατάς την αξία. Δεν θέλει να, σε πληρώσει τότε, σημαίνει ότι σου κάνει εσένα σαν πελάτη. Ακριβώ, με έτσι είναι αλήθεια. Όπως... δεν το αξίζει. Δεν το αξίζει. Ναι. Όπω να έτσι ήταν η κουβέντα. Και πολύ σωστά είπε. Και στην τελική, όταν κάποιο έρχεται να συνεργαστεί μαζί σου, Έρχεται γιατί. Όχι γιατί σε πολύ όμορφο Άγγελε. Γιατί κάτι πουλά. Είμαι όμω, αλλά. Αυτό τώρα είναι παρένθεση. <laughs> <laughs> γιατί κάτι πουλά, γιατί κάτι εκπέμπει, γιατί κάτι προωθεί, γιατί κάτι κάνει καλά. Έτσι. Ακριβώ έτσι είναι. Και ε, επειδή εγώ, 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 για παράδειγμα σχεδιάζω. σχεδιάζω δημιουργώ ιστοσελίδε. Ωραία. Δεν είμαι σχεδιαστή. Δεν, δεν, έχω την αισθητική όπω την έχει ένα γραφίστα. Για ε, παράδειγμα, το, το, να κάνω. Έκανα μια ιστοσελίδα μόνο μου την οποία εγώ θεωρούσα όμορφη, την οποία εγώ, εγώ θεωρούσα ok για παράδειγμα, αλλά όταν τη δει ο Γιώργο και μου πει τρει μικρέ λεπτομέρειε να αλλάξω, ξαφνικά γίνεται. Λέω, οκ, εντάξει, τι έκανα εγώ. Ακριβώ. Και τι μου λέει, ναι. τι μου είπε, α Χωρί να. Χωρίς να Απλά είναι you know, το δικό του το impact του γραφείου, ο οποίο μπορεί να καταλάβει, μπορεί να δει διαφορετικά από τα μάτια ενό κομπιουτερά <συγναι> ή <οποιος διποτεύει. συγναι> λοιπόν, Πολύ σημαντικό. συμμετοχή. Κόστος συμμετοχή. Ε, τα πρώτα χρόνια το είχαμε δωρεάν για μέχρι όσο μπορούσαμε να το αντέξουμε. Αλλά πέρασε μια και επίτα παιδιά δεν κρατάει. Δηλαδή δεν θα, δεν θα υπήρχε τώρα το graphic stories. Οπότε να υπάρχει ένα κόστος συμμετοχή. Υπάρχουν εισιτήρια στην ιστοσελίδα μας www.graphicstoriesipreus.com και οι θέσεις είναι ακόμα ανοιχτέ. Είναι το branding που λέμε. Αξίζει να τα και θα πάρεις. Είναι Μακάρι να μπορούσαμε να το προσφέρουμε που ήδη γίνεται μια τεράστια προσφορά. Ε, μέχρι και όμω που πραγματικά μπορούμε, για να, να έχει νόημα να μπορούμε να το συντηρήσουμε και να έχει συνέχεια αυτό το πράγμα. Εξού είμαστε 8 μας... χρόνια τώρα, <laughs> καταλαβαίνετε. Απόμενο ότι οι φοιτητέ μα έχουν και έκπτωση λόγω του ότι είμαστε μέγα χορηγή στο, στο συνεδρίο. Βεβαίω αλλά... έχουν 20% έκπτωση στα εισιτήρια όλα και για τα εργαστήρια και για τι διαλέξει. Ακούτε Λοιπόν, είσαι στο 8 είπαμε. Έχει πλάνα μέχρι. Αυτό δεν θέλει να μα πει, ο Νέα. Όχι, δεν. ή έναν πλάνο. Θα σου πω. Γενικότερα δεν είμαι άνθρωπο που κάνει όνειρα μακρινά. Μ' αρέσει να Είναι προσχεδιασμένο ότι να έχει 10, α πούμε, να έχει 20. Θα σου πω ότι όταν ξεκινήσαμε και κάναμε το πρώτο, ο στόχο ήταν να βγει ένα και καλό. Αυτό ήταν ο πρώτο στόχο. Ο δεύτερο ήταν τα 3, μετά ήταν τα πέντε και από εκεί και πέρα είπαμε: OK, αν φτάσουμε τα 10, τότε σημαίνει ότι αυτό που κάναμε πραγματικά το αγάπησε ο κόσμο, το ήθελε, το έχει ανάγκη και. Και αν καταφέρουμε να φτάσουμε και τα 10, προχωράμε. Σίγουρα το 10 είναι ένα αγαπημένο αριθμό για να μπορεί να κλείσει ένα ωραίο κύκλο ή να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Οκ. Okay. Είχαμε και μια συζήτηση για κάτι θα πω: Αυτό θέλει να το δει εσύ. Δεν μπορώ να σου το βοηθήσω τώρα. Πρέπει να θυμηθεί εσύ. Έχουμε κάνει άπειρη συζήτηση με δύο Γιώργο μου. σου πω εκτός εκτό Κύπρου. Ναι, εκτό Κύπρου. Φεύγουμε. Άρα να το Φεύγουμε, βέβαια. Είναι ήδη προγραμματισμένο. Λοιπόν, κάτι που αυτό δεν το ξέρει ο κόσμο ήταν ότι το φετινό συνέδριο, όλο το συνέδριο θα πήγαινε στη Βαρκελόνη. Δεν θα γινόταν καν στην Κύπρο και λόγω της πανδημίας συμφωνήσαμε με το Πανεπιστημιακή και με την Ένωση Γραφιστών Καταλωνίας που μας έγινε η πρόσκληση για να γίνει στη Βαρκελόνη ότι εντάξει ας το προστατέψουμε και αυτή τη χρονιά και βλέπουμε για αργότερα όμως έχει γίνει ένα πολύ ωραίο κάλεσμα να παρουσιαστεί η έκθεση 1η Απριλίου δηλαδή αμέσω μόλις τελειώνουμε φεύγουμε για Βαρκελόνη σε μία από τις μεγάλες βιβλιοθήκες της θα μείνει εκθέση για ένα μήνα και τον Ιούλιο και θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Κλίμη Μαστορίδη θα ταξιδέψει εκθέσει στη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα στο 8ο, επίσης 8ο συνέδριο τυπογραφίας του οπτικής επικοινωνίας στο ICTVC okay. το, οποίο θα... το οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 2020 και είμαι και ομιλήτρια. Είχα την τιμή φέτο να τα έχω όλα. Και ομιλήτρια να θα είμαι με και με την έκθεση. <laughs> <laughs> να είναι τεράστια τιμή αυτή, πραγματικά. Φίλε μου, πολύ ενδιαφέρον το όλο κόνσεπτ. Φίλε λε Διότι οι ε, είναι υπερεκτιμημένοι, σωστή λέξη. Υπερεκτιμημένοι. Αρνητικά. Υπό. 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 Υπό βασικά όποιο σχεδιάζει είναι υπό. Ναι, εντάξει. Τούτο είναι ένα βήμα για να δουν. Ήταν που απαιτείται για να γίνει. Δεν ξέρω, είναι κάτι εσωτερικό ή περισσότερο στην Κύπρο λόγω του ότι είμαστε μικροί σαν κοινότητα. Που μένει στην Ελλάδα, έτσι είναι. Όπω στην Κύπρο. Η Ελλάδα είναι ε, μικρογραφία. Η ε, Κύπρο είναι είναι μικρογραφία τη Ελλάδα. Άρα... Δυστυχώ δεν απέχει <laughs> και πολύ, αλλά. Το καλό στην Ελλάδα είναι ότι έχουν ε, από, α, τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει πάρα πολλέ συνεργασίε ε, ξεχωριστά δημιουργικά γραφεία με το εξωτερικό. Οπότε αυτό άρχισε λίγο να αλλάζει ε, κατεύθυνση και έτσι όντω η αξία να παραμένει ψηλά. Γιατί, γιατί βοήθησε πάρα πολύ η, το διαδίκτυο, Οπότε στην Ελλάδα από πολύ νωρί ξεκίνησαν κάποιοι σχεδιαστές να συνεργάζονται με το εξωτερικό. Όσον αφορά το εξωτερικό, επειδή είπατε, έχω... είμαι σε αρκετά δίκτυα του εξωτερικού και συνεργαζόμαστε με αφήσει πάλι για κοινωνικό σχεδιασμό και να περνάμε έτσι διάφορα ωραία μηνύματα. Και έχω μιλήσει με πάρα πάρα πολύ κόσμου. Δυστυχώ, αρκετοί επίση, ε, μέσα από συζητήσει, εκφράζουν αυτή την αδυναμία του να εκτιμήσει κάποιο το ρόλο ενό γραφίστα ή ενό εικονογράφου και δεν είναι μόνο local απλά εγώ θεωρώ ότι στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι πολύ πιο έντονο το φαινόμενο της υποτίμησης. Υπάρχουν προβλήματα εξω, εξωτερικό απλά νομίζω ότι συγκριτικά στην Κύπρο και στην Ελλάδα μας υποτιμούν πάρα πολύ. Είναι καιρό να αλλάξει δηλαδή αυτό προσπαθώ Άγγελε εδώ πλέον, και 8 χρόνια ναι, πλέον και με το, το διαδίκτυο δημιούργησε τόση μεγάλη ανάγκη του γραφίστα το, τα κοινωνικά δίκτυα, δεν μπορώ, δεν, μπορώ, να νοηθώ μια ιστοσελίδα, ένα, ένα facebook page, ένα instagram να, να προσπαθεί κάποιος να τρέξει χωρίς γραφίστα. Δεν είναι τόσο ερασιτεχνικό. Και φαίνεται, δηλαδή, είμαι το θεωρώ... χτυπά κέντρο, ας πούμε. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι, φίλε μου, θέλεις βοήθεια μου γραφίστα. δηλαδή, εν... ειδικά στην Κύπρο, είχα και τα design. Με όλο τον σεβασμό. επειδή, πολλέ εταιρείε θεωρούν εγώ χρειάζομαι κανένα να κάνω τα μόνος μου, τα μόνος μου ναι, ναι. το ένα είναι το, κανό, το τα κάνω όλα μόνος μου το άλλο είναι ότι παίρνει έναν άνθρωπο για να κάνει μια άλφα δουλειά και του λένε άλλε 10 και μέσα σε αυτές τις 10 θα κάνεις και το σχεδιαστή εξού και υπάρχουν αγγελίε. έχω ανεβάσει ήδη μια πριν κάνα μήνα Φανέχομαι, ναι, ε, που θέλανε γραμματέα και ναι, κάνουν και α, και γραφιστική γιατί όχι. ε, λέει, γίνεται <laughs> λοιπόν ένας βρίσκει ένα template, κάνει ένα website, free. Ένα πιάνει έναν κινητό, γίνεται φωτογράφο. Άλλο ξέρει λίγο λοιπόν, Photoshop, λίγο λοιπόν, Illustrator, γίνεται γραφίστα. Πώ μπορούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία. Εδώ πιάσαμε εμεί ένα μικρόφωνο και γίναμε ραδιοφωνική παραγωγή. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω είμαστε παραγωγοί. Έλα, να μην το διασκεδάσουμε. Εσεί μπορείτε, όχι, εντάξει, <laughs> <laughs> εγώ μπορεί να αλλάξει. Δεν <laughs> ξέρω αν αν έκαναν νόμο ότι πρέπει να έχει πτυχίο για να σε επαγγελμα, να ασκεί το επαγγελμα. Κάτι, κάτι πια να φωτογράφο. Κάτι πια να γάμουν στο φωτογράφο, νομίζω είναι... Είναι πρέπει να είναι έτσι, να έχει πτυχίο, να είσαι επαγγελματίας για να ασκείς το επαγγελμα. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σε όλες οι ειδικότητε. γιατί με αυτή ναι. τη λογική τότε και εγώ είμαι γιατρό γιατί... Ε, μπορώ ακούσω μπορώ να ακούσω του παλμού τη καρδιά από απόσταση. <laughs> 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 ναι, και παραδόν και να σου περάσει, α πούμε, 50 ευρώ. Είναι να μπω και το τσουκάρι στο Google. Κανονικά. Εν έπρεπε να γίνει τούτο, έχει εισηγήσει για κάτι έτσι. Θα έπρεπε. Βασικά το, το, επάγγελμά μα πρέπει να κατοχυρωθεί. Κα... Να προστατευτεί. Κα, κα, κατοχυρωθεί. Κα, κα, α, α, μπράβο ρε παιδιά, κόλλησε. <laughs> 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 να κατοχυρωθεί. Ε, λοιπόν, και μια και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση. Ε, μετά που ξεκίνησε το Graphic Stories και αφού ήρθε η κοινότητα κοντά, δημιουργήθηκε μια Ένωση Γραφιστών Κύπρου. Όλα αυτά τα χρόνια, αν με έγινε Ένωση. Μετά από το Graphic Stories okay. και αφού ήρθε η κοινότητα κοντά, δημιουργήθηκε Ένωση Γραφιστών Κύπρου. Okay. Αυτό, σαν σημάδι, θεωρητικά έπρεπε να είναι κάτι καλό. Μέχρι σήμερα όμω δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι μια ένωση θα έπρεπε να εστιάσει την προσοχή τη πάνω σε αυτό το κομμάτι που ακριβώ αναφέρατε πριν. Το ευχάριστο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί όμω ε, μια νέα ομάδα που αποτελεί πλέον την Ένωση Γραφιστών Κύπρου. Και αν με ρωτήσετε, επειδή είναι όλα νέα παιδιά και αυτοί το έχουν περισσότερο ανάγκη από του προηγούμενου που ήταν ναι, λίγο πιο παλιά, λίγο πιο. τέλο πάντων τακτοποιημένοι επαγγελματικά, θα το πω έτσι. <συσχελίδι> Θέλω να στείλω τι ευχέ μου σε τη νέα ομάδα και να καταφέρει να κάνει την αλλαγή και να επενδύσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και επειδή ήταν πολύ σημαντική η αναφορά που έκανε, Άγγελε, ελπίζω ότι κάποια στιγμή με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα υπάρξει μία. Ε, έτσι ένα φω και για μα ότι ναι, πλέον το επάγγελμα είναι κατοχυρωμένο και ότι χωρί να έχει το πτυχίο σου. Γιατί στην τελική, γιατί πάμε και σπουδάζουμε, ρε παιδιά. Είναι... Εγώ, 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 εγώ. Όλοι ξέρουμε πόσο δαπανηρά είναι τα πτυχία μα για να τα πάρουμε έτσι, και σε χρόνο και σε χρήματα. Έτσι. Λοιπόν, και να βγαίνουμε έξω και να είμαστε. Α, εντάξει, έχω τον ξάδερφο. Α, εντάξει, μωρέ, τώρα είσαι ακριβή. Ε, εντάξει, μωρέ. Να, και ο Άγγελο που ξέρει και κάνει πούμε, ένα website θα μου και κάνει και το λογότυπό μου. κάνει και το λογότυπο, ναι. Έτσι. Έτσι είχες, ναι. Έκανα, ρε Λοιπόν, ελπίζουμε λοιπόν στα νέα παιδιά Φαλάστα τώρα μάρια. που αποτελούν αυτό το κομμάτι το, τη Ένωση να βάλουν στόχο να κάνουν την αλλαγή Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. και να το παλέψουν. Στην αλλαγή να, να μπουν κι άλλοι. Για παράδειγμα, ναι, εγώ κάνω όπω είπα στην αρχή, κάνω στο σελίδες. Ε, πα, πα, πιο παγιά προσπάθησα να κάνω και design. Ωραία όπω είπα πριν, στη δικό μου νου και στο δικό μου ιδέα. με τη δική σου αισθητική, ναι. ναι. Η οποία είναι χάγια προ είναι βελτιώνε, είναι δίπλα μου, βελτιώνε. Ναι, προσπαθώ, μαθαίνω από τον καλύτερο. Λοιπόν. άρα, απλά πλέον όταν μου λένε θέλω μια ιστοσελίδα, λέω: Οκ, το κόστο είναι τόσο, το designer είναι τόσο. Αν σε ενδιαφέρει, προχωράμε. Αν έχει δικό σου designer. Πολύ, το δικό σου. Πάμε με το δικό σου, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν μπορώ χωρί designer. Δεν μπορώ να σου κάνω ένα website για να απλά, απλά για να πω ότι σου έκανα μια ιστοσελίδα. Στο τέλο τη ημέρα κάνω ζημιά και ίδιο μου, στην ίδια μου τη δουλειά. Δηλαδή, όταν κάνω μια ιστοσελίδα και δεν λέει κάτι, δεν είναι ωραία ή έχει χτυπητά λάθη σιτικά, ε, κακόμε πρώτα απ' όλα κάνω σε μένα. Ε, δεν ξέρω ποιο είναι ο designer ποιο είναι ο πίσω. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι μαζί να. Δηλαδή, Όλα, όλα τα επαγγέλματα να βγουν. Ο φωτογράφο, όλοι αυτοί πρέπει να μπουν και να, να προωθήσουν. Δεν μπορεί έναν άτομο να τα κάνει όλα. Δεν γίνεται να τα κάνει όλα. Ακριβώ, να σου πω. όπως εγώ, εγώ σχεδιάζω. Αλλά web design. Όχι, πέρα από το web design δεν μπορώ design να κάνω ένα. να κάνεις. Website. Design δεν μπορώ να μπω σε μπορεί, κώδικα. Ακριβώς. Αν μπω σε κώδικα, παιδιά θα τα κάνω μαντάρα. <laughs> το, το λέω έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, ο καθένα στο είδο του. Έτσι, το έκαστο στο είδος του που λέγε κάποτε μια διαφήμιση δεν είναι τυχαία φράση Και η συνεργασία είναι το, το, το μέγιστο για να μπορεί να δώσεις το καλύτερο αποτέλεσμα Είσαι. Γι' αυτό και εμεί έχουμε επιλέξει το Γιώργο και τώρα μα μας κάνει τα βίντεο Γιατί είναι εξέκειο και και σε αυτό <laughs> τώρα, τώρα με την ένωση συνέχισε κάποια συνεργασία η hey, αλήθεια είναι ότι είχαμε έτσι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη μετά από τόσα χρόνια, και ελπίζουμε ότι ναι, θα έχουμε μια ε, συνεργασία <laughs> καλή και θα, θα μπορούμε τέλος πάνω ο καθένα να κάνει το δικό του έργο και όλοι μαζί ένα κοινό ε, έργο για όλους. Γιατί εγώ όταν ξεκίνησα να, να δημιουργώ το Graphic Stories, ήταν πρώτα απ' όλα η ανάγκη μου. Φανταστείτε ότι ήμουν πέντε χρόνια εδώ στην Κύπρο και δεν είχα επικοινωνία με κανένα σχεδιαστή. Η ανάγκη μου λοιπόν να έρθω σε επαφή με του συναδέλφου μου και με δημιουργικού του χώρου του τόπου. Ε, αυτό ήταν η, η, κινητήριο δύναμη να μπορέσω να ασχοληθώ με αυτό και να ξεκινήσω. Ε, δεν η δουλειά μου, δεν βγάζω λεφτά από αυτό. Είναι μια προσφορά. Αν λοιπόν όλοι μαζί βάλουμε τα χέρια και ο καθένα βοηθήσει στην προσφορά του άλλου, και εγώ του άλλου και οι άλλοι εμένα, και δεν βάζουμε τρικλοποδιές και δεν πάμε να κάνουμε ομοία πράγματα απλά για να κάνουμε. Και ε, τότε πιστεύω ότι δυναμώνουν τα πράγματα. Αλλιώ φέρνει αντίθετα αποτελέσματα. φαντάσου τώρα εσύ να κάνει ένα πράγμα, ο Άγγελο ένα άλλο πράγμα, εγώ ένα άλλο πράγμα. Ο κόσμο θα πει καλά, αυτοί μα κοροϊδεύουν. Τόσο απλά. Έχει ένα συνέδριο. Υπάρχει, υφίσταται. Δεν έχει σημασία ποιο βάζει την υπογραφή του από κάτω, αν είμαι εγώ ή αν είναι ο Γιώργο ή ο Άγγελο. Σημασία ότι, έχει, ότι υπάρχει ένα προϊόν. Το προϊόν αυτό το προσφέρει σε ένα κοινό που είναι ίδιο και για του τρει μα αυτή τη στιγμή, α πούμε. Αν και τρει λοιπόν ενώσουμε τα χέρια και δυναμώσουμε το προϊόν, δεν δυναμώνει σε μένα την αγγελική. Δυναμώνει σε αυτό που είναι που και προσφέρεται στον κόσμο. στον κόσμο. Άρα αυτό μεγαλώνει, εξελίσσεται, δυναμώνει, ο κόσμο έρχεται πιο κοντά. Και αυτό ο κόσμο μετά θα μεταφερθεί και σε σένα για ένα, ένα άλλο σκοπό, μετά στον Άγγελο για έναν άλλο σκοπό. Και όλοι θα έχουμε παράγει ένα έργο που θα μείνει πίσω. Και κάποιοι άνθρωποι θα είναι απλά ευγνώμονε για αυτό που του πρόσφερε. That's it. Και εσύ θα τα έχει καλά με τη συνείδησή σου, ότι άφησε ένα έργο πίσω, με την αξιοπρέπειά σου και τη συνείδησή σου καθαρή. Λοιπόν. Ανεκτικότητα. <χει> Έτσι για να κλείσουμε, δύο, δύο ερωτήσει. Εσύ που είσαι από την Ελλάδα, Πρώτη ερώτηση. Έχουμε καλού σχεδιαστέ στην Κύπρο. Υπάρχουν και καλοί σχεδιαστέ. Και καλοί. Και καλύ. Και καλοί. Και δεύτερον, θέλω να μα πει λίγο για τα. steamers. Στι... ναι. Στα ναι. που κάνουν τα μαθήματα. Ναι, να μα πει λίγο για όσου. Διότι. Εμπουγλή ώρα που μπαίνουν οι βάσει. Για να γίνει κάποιο. Ωραία. Το οτιδήποτε. Σε ευχαριστώ που με ρώτησε για τα steamers. Λοιπόν. Ε, πέρυσι πιλωτικά ξεκίνησα να συνεργάζομαι με τον Οργανισμό Νεολαία Κύπρου. Και ο, ο, ο στόχος, ας στόχο, α πούμε, ήταν να βοηθήσουμε του νέου, προκειμένου να βρουν και αυτή την κατεύθυνση τη δική του, έτσι, από ηλικία 17 με 35, να κάνουν κάποια σεμινάρια για τη γραφιστική. Και αυτό ίσω εμπνεύσει και κάποιου να το ακολουθήσουν και επαγγελματικά. Φέτο όμω, επειδή εμένα με αγγίζει πάρα πολύ το θέμα παιδί και επειδή κι εγώ ως παιδί που ήμουν 16 χρονών έμαθα την έννοια γραφίστας, Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να το μεταδώσω σε πολύ πιο μικρέ ηλικίε, γιατί μπορεί να είναι μια κατεύθυνση για κάποιον που να αργήσει πολύ τελικά να μάθει και να έχει αυτή τη δυνατότητα να δει τι του ταιριάζει. Έτσι λοιπόν, φέτο, με τον οργανισμό στα Steamers, έχουμε γκρουπ παιδικά από ηλικίε 6-12, 12-17. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που το κάνω αυτό. νομίζω ότι για πρώτη φορά στην Κύπρο κάνω μια δουλειά που με κάνει χαρούμενη. Και να σα πω γιατί, Γιατί δεν είναι. Το, το τι παίρνει πίσω δεν είναι αυτό. Το τι παίρνει πίσω είναι αυτό που εκλαμβάνει από τον οποιονδήποτε συνεργάσαι, ό,τι ηλικία και να έχει. Και από τα παιδιά το παίρνει τόσο απλόχερα αυτό το πράγμα, που κι εσύ προσφέρει ακόμα περισσότερο. Και... Χαίρομαι γιατί όταν πρωτογράφτηκαν όλα αυτά τα παιδάκια που έχω, 16 παιδάκια, ε, να τα χαίρομαι. <laughs> <laughs> Ευχαριστώ. <laughs> ε, όλοι οι γονείς ρωτάνε είναι καλές τέχνες. Και εκεί είναι που έρχεσαι και κάνεις το διαχωρισμό, ότι άλλο είναι καλές τέχνες, άλλο είναι εφαρμοσμένε τέχνες. Και μ' αρέσει γιατί είμαι η πρώτη που τους δείχνω τη διαφορά και τους μαθαίνω τι είναι, τι είναι η γραφιστική. Έχει άλλα πάθου, έχει άλλου κλάδου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Έχει, έχει πάρα πολλού κλάδου. Έχει και θέατρο, έχει και μουσική, έχει καλές τέχνες. γενικά ο τέχνες. οργανισμός είναι ο Λέας Κάνει πράγματα, κάνει άπειρα πράγματα. Με και εγώ φανταστείτε τώρα δουλεύω σε ένα από τα 100 Α. πράγματα που έχουν. Αν κάποιο το ψάξει, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά και πολύ ωφέλιμα και στηρίζει πραγματικά τη νεολαία. Ε, ξέρετε. Πολύ μεγάλα ονόματα φωνάζουν πράγματα ότι κάνουν, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Ακριβώς. Ο οργανισμό Νεολαία πραγματικά προσφέρει τεράστιο έργο. Και μπορεί να μην φαίνεται στην τελική τόσο πολύ. Ακριβώ. Γιατί... Και... Ναι. και γι' αυτό προσφέρουν. Γιατί το θέμα δεν είναι να φαίνονται. Θέλουν... Ναι, ναι. ακριβώ. Λοιπόν, δηλαδή. τρίτη ερώτηση τώρα, γιατί θέλω να την κάνω. Συγγνώμη, ναι, θέλω να την κάνω τώρα. Ε, υπάρχει πλάνο να φιλοξενηθούν οι μαθητέ σου σε μια φάση στο, στο Graphic Stories. Συνεργασία ο με Graphic Stories. Συνεργαζόμαστε με τον ΩΝΕΚ μάλιστα. Ε, 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 να έκθεση για τα μωρά. Ναι, να γίνει έκθεση για τα μωρά. Ωραίο, ωραία. Παιδική έκθεση. Ωραία, ωραίο συνεργαζόμαστε με τον οργανισμό με τη Λευκή. Δεν κάνω να του στηθεί. Ναι, κοίτα να δει. Τώρα εμεί έχουμε και παιδικό εργαστήρι νομίζω δεν, θα χρειάζεται κανένα στα συγκεκριμένα. Εκεί δεν χρειάζεται. Είναι απλά συμμετοχή. Συμμετοχή. Ε, έχουμε και παιδικό εργαστήρι που θα γίνει την Κυριακή οπότε, με βάση το animation mm -hmm. ε, οπότε εκεί πέρα θα έρθουν κάποια παιδάκια και σίγουρα ο οργανισμός ε, στηρίζει το Graphic Stories η κυρία μιλτιάδου η Μαρία ε, που είναι η λειτουργός, η, ενώτερη, η είναι... Τώρα Μαρία συγγνώμη γι' αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς από τον τίτλο αλλά ουσιαστικά είναι η... στη Διεύθυνση έτσι, ε, θα έρθει να προλογίσει το συνέδριο, θα προσφέρει και κάποια εισιτήρια ε, σε κάποιους τέλο πάντων ενδιαφερόμενους του οργανισμού. Ε, και με τον τρόπο αυτό, με κάποιον τρόπο, φέρνουμε και άλλον κόσμο μέσα από τον οργανισμό να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα δηλαδή, να παρακολουθήσουν mm -hmm. και να συμμετέχουν και στα εργαστήρια. Ωραία. Για ναι, δεν να κλείσου, Πριν νοχλείσου, κλείστε νοχλείσου, να πω εγώ κάτι τέραστιο να, τώρα. Καλώ, ένα λεπτό, α, α, α έχει Είμαστε δύο φοιτητέ ναι. του Graphics. Ναι. Ωραία. Ναι. Γιατί να έρθουμε την Παρασκευή. Γιατί. Πείσε μα. Τέλεια. Γιατί. γιατί θα το, πω, θα, το πω, το όπω το νιώθω όμω. Ε, Επειδή νιώ. υπήρξε και εγώ φοιτήτρια λοιπόν. εγώ καταρχήν όταν σπούδαζα τα κυνηγούσα όλα αυτά. Γιατί θεωρούσα ότι η δουλειά μα δεν είναι αυτό που μαθαίνουμε στο πανεπιστήμιο, αλλά αυτό που οι, οι ήδη καταξιωμένοι σχεδιαστέ έχουν παλέψει και έχουν φτάσει κάπου και αυτό είναι μεγάλο σχολείο. Να πα να του ακούσει, να πα να πάρει πληροφορίε, να πα να δει το έργο του, να μάθει από πού ξεκίνησαν για να φτάσουν εκεί που είναι τώρα. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι ένα τεράστιο σχολείο. Και έτσι ήξερα ότι δεν είναι μόνο το τι σπουδάζω εδώ πέρα και τι μαθαίνω, και δεν είναι εδώ η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι έξω μετά από το πανεπιστήμιο. Mm -hmm. Άρα αν πάω να δω. Ανθρώπου που αργότερα θα είναι συνάδελφοί μου. Σίγουρα εγώ μπορώ να είμαι μικρό και τεράστια, αλλά από κάπου ξεκίνησαν και αυτοί οι άνθρωποι. Α πάω να δω τι, τι έχουν να μου πούν. Εξού και το graphic stories, γιατί είναι Ιστορία. οι ιστορίε. <laughs> και για μένα είναι πάρα πολύ ωφέλιμο από όποια σκοπιά και να το δει, είτε εκπαιδευτικά, είτε επαγγελματικά, είτε συναδελφικά, είτε από ποια μεριά και να το δει. Είναι τεράστιο όταν μπορεί να παρακολουθεί σε νεαρή ηλικία συνέδρια. Και μάλιστα έχουμε και εκτό ότι είναι η εκπτώση πάνω στο Αλεξάνδρ, ήδη για φοιτητέ και ανέργους έχω πιο, χαμηλή, πιο χαμηλό κόστο. Για να μπορούμε να βοηθήσουμε και αυτές τι ομάδε, έτσι. Και εσύ και το 10 minutes που μου άρεσε πάρα πολύ, εμένα. Το 10 minutes, παιδιά, το χαρήκαμε και φέτο εδώ στο Αλεξάνδρ. Πολύ ενδιαφέρον. Είσαι ωραίο ομιλητή. Ναι, και έχει ωραίο κόνσεπτ γιατί μιλάνε μόνο για 10 λεπτά. Είναι μεγάλο challenge για του ίδιου του ομιλητέ. Ναι. Δεν κουράζει το κοινό ο κάθε ομιλητή. Οπότε με την... με την, χαρά του ότι. Άντε, θα παρακολουθήσει το επόμενο τώρα. Μετά θέλει να ακούσει και τον επόμενο και τον επόμενο και τον επόμενο. Super οπότε είδες, ήταν 20-21 ομιλητέ. Και, το... πήραμε και ήταν τόσο <laughs> λίγο ο χρόνο όμω. <laughs> Λες <laughs> πότε τέλειωσε, πότε περάσαν όλοι αυτοί, πότε είπαν. Και τι τεράστιο έργο έχει κάνει ο καθένα από αυτού και το παρουσιάζει. Τι έμπνευση και έτσι, την ενέργειά του ο καθένας που δίνει πάνω στο πάνελ που θα παρουσιάσει και μαθαίνεις λίγο και local τι γίνεται τελικά έξω από σένα, έξω από το πανεπιστήμιο, έξω από τη δουλειά σου. Γιατί, να, με ρώτησες αν υπάρχουν καλοί σχεδιαστές. Βέβαια υπάρχουν και καλοί σχεδιαστές. Όλοι αυτοί που ήρθαν και παρουσιάσανε, είδατε κάτι τεράστια project από τον καθένα που έχεις, δεν φανταζόταν ότι δεν το έχει δει. Κύπρο, το ότι λες, καλά, αυτό γίνεται τώρα στην Κύπρο. Ναι, δηλαδή, μπορεί δηλαδή, να το είδε, το είδε και να μην έχει δεν το έχει παρατηρήσει ναι, ναι. ή όντω. Στο... Α, εντούτο που το έκαμε τελικά. Δηλαδή, μα τι έκαμε, α πούμε. Ναι, και σου δίνει τη δυνατότητα ακριβώ να γνωρίσει και τελικά ποιο είναι το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από αυτό το έργο. Ε, ναι, ξέχασα ότι κάνω και τα 10 λεπτά. Παιδιά, αν με ρωτήσετε, έχω και άλλα πράγματα να σα πω, αλλά <σφε> τα κάνω και μετά τα ξεχνάω. Είχα, έχω τη χαρά ότι τα έκανα. Το, πιο σημαντικό που είπες ότι τι κάνουν αυτοί, του βλέπει και λε, εντάξει, γιατί να μην είμαι εγώ στη θέση του. Είναι αυτό που, πρέπει να πάρει ένα φοιτητή. Ότι δεν είναι κάποιοι τέρατα και κάποιοι. και, άνθρωποι. Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι άνθρωποι όπω τον καθένα που βλέπει δίπλα στην καφετέρια και κάθεται, κάθεται μαζί του και απλά. Μελετάει, τολμάει και ψάχνετε. Αχ, ξέρει Άχ... τι ήταν αυτό που πει τώρα. Εγώ λοιπόν θα σα πω ότι 8 χρόνια τώρα, ανθρώπου που έχω φέρει εδώ στη συνέδρια του Graphic Stories όλα τα χρόνια, ήταν άνθρωποι που εγώ κάποτε ήμουν τόσο και του έβλεπα. Και λέγες, έτσι τώρα να του μιλήσω αυτού. Και να πάω εγώ να του μιλήσω. Και βλέπα άλλου που πηγαίνανε και μιλάγανε. Και έλεγα πω, πω πω όχι εγώ, εγώ δεν, δεν πάω, δεν πάω, είμαι πολύ τροπαλή για να πάω εγώ και τι θα με δει εμένα. Και στο τέλος δεν και... αυτός. Και <laughs> δεν κατάλαβες. <laughs> και έφτασες με αυτούς του ανθρώπου να πηγαίνεις να πίνεις ποτάρες και καφέδες <laughs> και να τα <laughs> και να του λες και τον πόνο σου και να σου λέει και αυτός τον πόνο του και είναι τεράστιο <laughs> αυτό το πράγμα. <laughs> Εντάξει να σα πω μόνο παιδιά για τον Κάρσον, συγγνώμη που αναφέρομαι πάλι στον Κάρσον <laughs> γιατί κάθε φορά <laughs> μου βγαίνει <laughs> ένα καημό. Ήρθε ο Κάρσον που τον βλέπουμε Θεό και είναι Θεό σε αυτό που κάνει. Και αυτό που έχει τόσα χρόνια πετύχει. Θα σα πω ότι είναι ο πιο προσιτό άνθρωπο που πέρασε ποτέ και από τα 10 λεπτά design και από το graphic stories και από οπουδήποτε. Να σα πω μόνο το βράδυ που βγήκαμε και πήγαμε για να φάμε και να πιούμε τέλο πάντων. Ήταν Σάββατο, έφευγε η Κυριακή πρωί και μου λέει: Μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη. Γιατί πριν τόσο ωραία μαζί σα, μιλή που θέλω να φύγω, λέει το βράδυ τη Κυριακή γίνεται. Mm. Μόλι είδαμε ότι ήταν 400 ευρώ το εστίαρο τώρα Δεν γίνεται. <laughs> Είναι στο γαλόνι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το θέλω όμω τόσο πολύ, αλλά ήταν συγκλονιστικό να ακούσει αυτή την κουβέντα. Το περνάω καλά μαζί σα. Δεν ήθελε κάτι άλλο. Αυτό. Έτσι. Είναι σπουδαίο να το ακούσει αυτό το πράγμα. Και να πίνει εσύ τώρα ποτά με τον Κάρσον. Δεν ξέρω τώρα <laughs> να το κατάλαβε <laughs> αυτό. Έτσι. Θα βάλουμε σε άλλο. Εάν, αν πρέπει να το βάλουμε σε κάποιον που γνωστό σε όλου. είναι <laughs> ένα ποδοσφαιριστή, είναι κάτι. Πού θα βάζαμε, τι θα το. <laughs> σε έναν ποδοσφαιριστή. <Δεύτε>, εγώ δεν σου πω, πω για μουσικό, αν ήταν ο Μικ Τζάκερ, να σου το πω έτσι. ο yeah. <σφυσίλια> συνειδημό που κάνω είναι σαν να πίνει ποτά με το Μικ Τζάκερ τώρα για να τα λε και να σου λέει Σε παρακαλώ, μπορώ να φύγω αύριο το βράδυ. Ωραία, <σφυσίλια> <σφυσίλια> για να καταλάβει και το κοινό, να καταλάβουν όλοι πόσο μεγάλο είναι ο Μικ Τζάκερ. Πίνει ποτά με τον Στον District. Στον Μάρκερ. Ένα κολάσο. Έτσι. Για του γραφίστε είναι έτσι, α πούμε. Μάλιστα. Όπω εσένα για τα Apple. Στιβ Τζόμ. Εδώ τώρα έβαλε το ακριβώ όπω το όπως το ήθελα. Ε, έκανα την εικόνα ακριβώ τώρα πλέον, <laughs> για Εγώ θα έλεγα σε όλους τους <laughs> φοιτητές, ανεξαρτήτου κλάδου, δεν, δεν, δεν είναι κλάδου, δεν είναι μόνο το graphic stories, υπάρχουν και άλλα συνέδρια που γίνονται <laughs> σε άλλους τομεί. Παρακοινώ να, να, πηγαίνουν, να επισκέπτονται, να γνωρίζουν, να μαθαίνουν, να επηρεάζονται. Networking. Είναι και το networking, αλλά ακόμα και αν είσαι ακοινώνητο, α πούμε, σαν χαρακτήρα, γιατί υπάρχουν και <laughs> αυτοί οι άνθρωποι. <laughs> και εγώ κάποτε ακοινώνητο ήμουν. Δηλαδή, τι εννοώ ακινώνητος. Δηλαδή, Πα, βλέπει, φεύγει. Δεν θε να μιλήσει με τον είναι. κόσμο. Σε πιάνουν και αυτέ οι κλειστέ, ρε παιδί μου, κάποτε. Έτσι, πήγαινε, μάθε, πήγαινε, επηρεάσου, πήγαινε. Σε οτιδήποτε. Και ιατρική να είναι, και design να είναι, και. ξέρω εγώ, και ποδόσφαιρο, ρε φίλε να είναι. <laughs> πήγαινε. Λοιπόν, 18 με 20 του Μάρτη στο Φρέτερικ, ξεκινούμενη ώρα 2.30. 8 είναι Βεβαίω. Σάββατο, κυρία έχει workshops. workshops, εργαστήρια. Α, και... ah, επίση ναι. έχω κλείσει. Κάτι και... να μπει για κλείσιμο μεγάλο, τεράστιο. Α, ah, ναι, θα το πω μετά. Απλά θέλω να σα πω ότι υπάρχει και μια έκπληξη την Παρασκευή που ούτε εσεί οι δύο που θα κάνετε όλη αυτή τη δουλειά θα μάθετε. Σα έχω λοιπόν. Ναι, κάνω σε μένα στο βίντεο το χάσουμε τώρα. Σα έχω μια έκπληξη. Οπότε. Προετοιμαστείτε γιατί θα σα φέρω. Κλείσιμο στην κλίση. Ένα δώρο θα σα φέρω στι 8 η ώρα το βράδυ την Παρασκευή. Όχι. Χορευτρίες. Είναι άνθρωπος. Χορευτρίες κρατήστε το αυτό nice. λοιπόν και το τεράστιο που θέλω να αναφέρω είναι ότι πέρσι παρόλο που νικήσαμε έτσι το στίχημα με την πανδημία και κάναμε μια ωραία συνωμοσία με το σύμπαν το δίχο εκείνο, τον αγαπημένο μου τον τοίχο. που σπάσαμε και τον κρεμίσαμε διακρίθηκε στα ευρωπαϊκά ευρωπαϊκά βραβεία, φεστιβάλ ε, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο European Association Festival ναι και αυτό ήταν τεράστιο γιατί βραβεύτηκε για καινοτομία και ε, δεν θυμάμαι τι άλλο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί παιδιά για να γίνει αυτός ο τείχος και αυτή η διάδραση που έγινε με το κοινό, έφαγα πολλές πόρτες κλειστές εδώ στην Κύπρο. Άντα. Και όταν μίλαγα για αυτό τον τείχο έτρωγα εγώ τον τείχο Θέλω να το πω. Δεν ήταν για να πω απλά μπράβο μου τι ωραία που πέτυχα εγώ και πήραμε και μια διάκριση στο εξωτερικό και είμαστε στα καλύτερα φεστιβάλ τη Ευρώπη. Είναι γιατί για να φτάσουμε στο 8ο, και επειδή έτσι ξεκίνησε η κουβέντα, έτσι θέλω να κλείσει, έφαγα πολλέ πόρτε κλειστέ. Αλλά αν άνοιξαν μια-δυο, γίνανε τεράστια βήματα, τεράστια θαύματα. Θέλω να σα ευχαριστήσω και πραγματικά εκτιμώ το ότι πόρτασες την ανοιχτή και ήσασταν δίπλα μας ε, τα τελευταία δύο χρόνια που συνεργαζόμαστε, γιατί δεν στηρίζεται εμένα, στηρίζεται μια δράση που αφορά πολύ κόσμο. Την κοινωνία. Άρα έτσι. στηρίζεται όλους. Σας ευχαριστώ θερμά. Εμεί ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Μου είχε λείψει ο χώρο σα, η παρουσία σα, το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο. Σα ευχαριστούμε πολύ, Άγγελη. μου. εμεί να τα πούμε την άλλη Δευτέρα με αγνωστόν καλεσμένο. Με αγνωστόν. Και σε μένα αγνωστό. Άρα προφανώ δεν τον, τον έκλεισε ακόμα. Προφανώ δεν τον έκλεισε, αλλά θα τον κλείσω. <laughs> θα είναι μια έκπληξη. έκπληξη. Ναι. Αναμένω την έκπληξη. Ήταν ο Άγγελο. Ήταν ο Γιώργο. Ευχαριστούμε ξανά, Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σα.